Αλλάζουμε θέμα, την επανέναρξη των συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο κύριος Βενιζέλος, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο, συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της χώρας και τον πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης. Μετά από μια διακοπή 5 χρόνων στις συνομιλίες Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, εξαιτίας των αντιδράσεων της Τουρκίας, αλλά και στη συνέχεια εξαιτίας των στενών σχέσεων Μόρση-Ερντογάν, οι δύο χώρες αποφάσισαν την επανέναρξη των συνομιλιών για το θέμα αυτό. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου, Ευάγγελος Βενιζέλος και Ναμπίλ Φάχμη αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν με νόημα όταν ρωτήθηκαν εάν θα λάβουν υπόψη τους πιθανές αντιδράσεις από τρίτες χώρες. Η Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν προς κοινό όφελος και των δύο χωρών και των δύο λαών και των δύο οικονομιών. Το πλαίσιο που αποδεχόμαστε είναι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Αυτό δεν συνιστά εχθρική προδιάθεση για καμιά άλλη χώρα. Η κάθε χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα. Οι όλες οι χώρες συνεργαζόμαστε για να έχουμε και οι δύο χώρες συμφέροντα. Και δεν μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα αν κάποιες τρίτες χώρες αισθανθούν προκλητικά ότι αυτή η συνεργασία αυξάνεται σιγά σιγά. Όσοι δεν θέλουν να υπάρξουν συμφέροντα, να έχει συμφέροντα η Αίγυπτος, θα ενοχληθούν βεβαίως με αυτή τη συνεργασία. Αυτοί όμως οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται αν η Αίγυπτος πράγματι έχει κάποια συμφέροντα, δεν πρόκειται να ενοχληθούν. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμεινο του 2014 που θα αφορούν στις σχέσεις της Ευρώπης με τον αραβικό κόσμο. Άφησε δε το παράθυρο ανοιχτό να διεξαχθεί τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, όπου στην ατζέντα θα είναι και τα ενεργειακά.